νέες προοπτικές στον τομέα της ενέργειας ανοίγονται στο οροπέδιο Λασιθίου, καθώς οι πρώτοι ανεμόμυλοι που θα παράγουν ενέργεια θα είναι γεγονός το πρώτο τρίμηνο του 2023. Σε πρώτη φάση θα αναπτυχθούν οι πρώτοι 7 ανεμόμυλοι εδώ στο οροπέδιο για να δοκιμαστούν. Έχει ήδη κατασκευαστεί ο πρώτος και μετράται στο Μεσογειακό Πανεπιστήμιο από το Εργαστήριο Ολικής Ενέργειας. Θα παράγει ενέργεια. Το έργο όλο αυτό χρηματοδοτείται από την περιφέρεια Κρήτης με 250.000 ευρώ. Βάσει χρονοδιαγράμματος, στο πρώτο τρίμηνο του 2023 θα έχουμε την τοποθέτηση των πρώτων ανεμομήνων στο οροπέδιο Λασιθίου. Η θέση θα προκύψει από την Επιστημονική Επιτροπή και την Επιτροπή Παρακολούθησης Προγραμματικής Σύμβασης που έχουμε υπογράψει με την Περιφέρεια Κρήτης. Οπωσδήποτε θα τοποθετηθούν σε θέσεις που έχουμε ρηπές αέρα. Οραματιζόμαστε ένα νέο μέλλον για την περιοχή του Δήμου Οροπεδίου Λασιθίου. Οι ανεμόμυλοι αναμένεται να δώσουν λύσεις στην ενεργειακή κρίση στο οροπέδιο, με τον Γιάννη Στεφανάκη να εκφράσει την ικανοποίησή του, καθώς το όλο εγχείρημα κρίθηκε βιώσιμο από το Εργαστήριο Αιωλικής Ενέργειας του ΑΛΜΕΠΑ. Μια πολύ ευχάριστη εξέλιξη, με ανακοίνωση το Πανεπιστήμιο, το ΑΛΜΕΠΑ, ανακοινώνει ότι οι μετρήσεις και η εξέλιξη μέχρι στιγμής στο Εργαστήριο Αιωλικής Ενέργειας δείχνει ότι ο ανεμόμυλος, ο παραδοσιακός του Λασιθίου, εξελίσσεται σε ένα μηχάνημα παραγωγής ενέργειας ικανό να καλύψει τις ανάγκες του όλου του Δήμου του Οροπεδίου Λασιθίου. Πραγματικά έχουμε ξεκινήσει μία αναβίωση του παλιού τύπου μήλου του οροπεδίου. Χρησιμοποιούμε και αξιοποιούμε όλη την διαδικασία σε συνεργασία με το Μεσογειακό Πανεπιστήμιο την μετάβασή του σε μία άλλη μορφή, την ενεργειακή, με την ίδια χρησιμότητα για τους πολίτες του Δήμου Οροπεδίου. Από τις αρχές του νέου έτους, οι πρώτοι 7 ανεμόμυλοι ανοίγουν πανιά για την παραγωγή ενέργειας, με τη Δημοτική Αρχή να βρίσκεται πιο κοντά στο οραματικό σχέδιο ανασύστασης του Αιωλικού Πάρκου, το οποίο αποτέλεσε το πρώτο και μεγαλύτερο πάρκο ανεμόμυλων του κόσμου από τα τέλη του 19ου αιώνα, απαρτιζόμενο από 10.000 ανεμόμυλους. Και ο στόχος μας είναι στην ανάπτυξή τους αυτοί οι ανεμόμυλοι, εκατοντάδες ανεμόμυλοι, όπως ήταν και παλιότερα, τη δεκαετία του 70, να καλύπτουν το κόστος της ενέργειας, το ηλεκτρικό κόστος για όλα τα νοικοκυριά, για όλα τα σπίτια των μονίμων κατοίκων και για τις υποδομές του Δήμου, για τα τηλεοστάσια, για το δημοτικό φωτισμό, να έχουμε μηδενικά δημοτικά τέλη. Αυτός είναι ο στόχος μας. Επόμενος στόχος του Γιάννη Στεφανάκη είναι η εξασφάλιση χρηματοδότησης με στόχο την ανάπτυξη εκατοντάδων ανεμόμυλων στο οροπέδιο, σχεδιασμός που θα έχει σημαντικά ωφέλη και στην τοπική κοινωνία. Το κόστος παραγωγής είναι γύρω στις 3.700 ευρώ. Ο κάθε μήλος. Είναι πολύ χαμηλό το κόστος παραγωγής των ανεμόμυλων. Μέσω ενός ευρωπαϊκού προγράμματος τύπου ΕΣΠΑ, που όλα στοχεύουν στην πράσινη ανάπτυξη, μπορούμε να έχουμε με 3,5 εκατομμύρια να έχουμε 1.000 μήλους.